Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του Μαϊωτά και έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο μαζί μας τον κύριο Μαυρίδη, τον Δήμαρχο Λυκόκρισης Πεύκης. Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Και σας συγχαίρω για την επανεκλογή σας καταρχήν και θέλω να μου πείτε το μυστικό. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν το μυστικό. Τι νομίζετε ότι ήταν αυτό που έκανε τους πολίτες να πούνε πάρε μια θητεία ακόμα και θέλουμε πάλι να είσαι δήμαρχος? Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μυστικό της επιτυχίας δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι είναι κάτι το κρυφό, ας πούμε, που δεν πρέπει να το πούμε κιόλας. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι το βασικό πράγμα που είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η αμεσότητα με τον πολίτη. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι η δουλειά. Πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο. Χωρίς φανφάρες, χωρίς τυπανοκρουσίες, κατά την άποψή μου αυτό φυσικά, και χωρίς πολλά λόγια. Το έργο φαίνεται, ό,τι και να είναι, μικρό ή μεγάλο, και αυτό πραγματικά είναι το καλύτερο διαβατήριο, έτσι ώστε οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, να μας εμπιστευτούν, όπως το έκαναν και την πρώτη θητεία το 2014, που είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό από την πρώτη Κυριακή, και εξίσου σημαντικό το 2019, με μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είχαμε πάρει την πρώτη θητεία. Και αυτό είναι, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν, μας έδωσαν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια. Και με αυτό, με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αγάπη, με την ίδια δυναμική και με τα πρόσωπα που έχουμε τώρα περισσότερη εμπειρία και οι συνεργάτες μου και εγώ, να κάνουμε περισσότερα πράγματα για το Δήμο που αγαπάμε. Άρα το μυστικό, να το πω εντός εισαγωγικών, το μυστικό της επιτυχίας είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά και να σηκώσουμε τα μανίκια, και τώρα χρειάζεται πιο εντατικοποίηση, γιατί η εμπιστοσύνη που μας δόθηκε δεν θα απογοητεύσουμε κανέναν και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχω οι συνεργάτες μου, οι άξιοι συνεργάτες μου και εγώ θα παλέψουμε για το καλύτερο και νομίζω και ορατά θα είναι ακόμα περισσότερα τα δείγματα τα οποία θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα και φυσικά σε όλη την τετραετία και έτσι όπως υποσχεθήκαμε κατά την προεκλογική περίοδο με ένα έντυπο το οποίο διανεμήθηκε σε όλο το Δήμο που ήταν και απολογιστικό αλλά και ο προγραμματισμός των έργων. Βάσει αυτού του σχεδίου θα προχωρήσουμε και όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι εμείς υποσχεθήκαμε λιγότερα και κάναμε περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η λογική, να μην υποσχόμαστε πάρα πολλά και να κάνουμε λιγότερα. Μετρημένα λόγια, ορθολογική σκέψη, να είμαστε χρήσιμοι, όχι αρεστοί, εντιμότητα, ειλικρίνεια, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς δημαγωγία και χωρίς τυπανοκρουσίες που δεν βοηθούν σε μια δύσκολη περίοδο, που νομίζω βέβαια ότι όλα θα πάνε καλύτερα, να υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία. Όπως είπατε, πήρατε μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη φορά. Σας εμπιστεύτηκαν περισσότεροι πολίτες. Όμως πήρατε λιγότερες έδρες από την προηγούμενη φορά λόγω του εκλογικού σύστηματος. Είναι το εκλογικό σύστημα, το οποίο βέβαια από την αρχή δημόσια είχα και σε συνεντεύξεις μου και σε αρθρογραφία μου είχα στελιτεύσει, διότι αυτό δεν ήταν χρήσιμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ήταν μεταρρύθμιση, ήταν μια απορρίθμιση. Αλλά αποδεχτήκαμε την υπουργική, τέλος πάντων, νόμος που προέκυψε. Τα προβλήματα πιστεύω θα δούμε μπροστά μας, γιατί δεν θα υπάρχει διοίκηση στους Δήμους, δεν θα υπάρχει συνεργασία, θέλω να πιστεύω, εντάξει, μπορεί να υπάρχει σε κάποιους Δήμους, σε κάποιους άλλους Δήμους, όταν ένας, για παράδειγμα, Δήμαρχος είναι δεύτερος και έχει λιγότερες έδρες από τον πρώτο και έχει εκλεγεί με την πλειοψηφία φυσικά πάντα του εκλογικού σώματος, θα έχει λιγότερες έδρες αφού θα είναι δεύτερος, όπως λέει το εκλογικό σύστημα, θα έχουμε τέτοιες στρεβλώσεις. Πιστεύω να διορθωθούν στην πορεία και νομίζω μένει να αποδειχτεί, γιατί έγιναν οι εκλογές με αυτόν τον εκλογικό νόμο που δεν ήταν βέβαια το μείζον θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το μείζον θέμα ήταν έχουν πάρα πολλά άλλα θεσμικά ζητήματα που πρέπει να λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση παρά ο εκλογικός νόμος. Είδατε με τον έναν άλλο τρόπο οι εκλογές, ο κόσμος εξέλιξε αυτόν που εμπιστεύεται περισσότερο, αγαπά και με την έννοια ότι τον εμπιστεύεται να προχωρήσει το Δήμο του περισσότερο και πιο μπροστά. Και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το θέμα είναι ότι αυτό να παραχθεί έργο και για να παραχθεί έργο πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία. Εμείς το επιδιώξαμε και την προηγούμενη θητεία, αλλά και σε αυτή τη θητεία υπάρχει συνεργασία με έναν συνδυασμό σίγουρα που έχει έρθει με τον κύριο Ιωάννου. Οπότε είμαστε μέχρι στιγμής στις 16 έδρες. Οπότε επιδιώκουμε και άλλες συνεργασίες. Δεν κλείνουμε την πόρτα.
ίσα-ίσα είμαστε εδώ ανοιχτοί να συζητήσουμε, γιατί τα προβλήματα είναι αυτά που έχουμε να επιλύσουμε μπροστά μας και όχι προσωπικές φιλοδοξίες ή εγωισμούς. Οπότε πιστεύω ότι και στην πορεία θα φανεί περισσότερο και το δείγμα το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε, αν αυτό που προέκυψε με αυτόν τον εκλογικό νόμο πάει την αυτοδιοίκηση μπροστά ή την πάει πίσω. Στην τελευταία σύνοδο που έγινε στην Ευρώπη, τώρα με τους ηγέτες των χωρών, μπήκε επιτακτικότατα, θα μπορούσα να πω, το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πάλι και τη μάχη που πρέπει να δώσει η Ευρώπη στον ΟΗΕ. Το 65% της πράσινης πολιτικής περνάει από τους δήμους, από τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχει αναπτυχθεί από την Ευρώπη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα οφείλει κάθε δήμος να έχει τη δική του πράσινη πολιτική και για να συμβάλλει αλλά και για να προστατευτεί από την κλιματική αλλαγή. Εσείς τι έχετε κάνει στην πόλη σας για αυτό το τομέα? Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη, και μάλιστα μου δίνεται ευκαιρία ότι και εμένα το μεταπτυχιακό μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο ήταν στη δημόσια διοίκηση και η διπλωματική μου ήταν πάνω σε αυτό. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα είναι όμως τι κάνει ένας Δήμος. Δεν είναι τι κάνει ένας Δήμος. Είναι τι γίνεται μια γενικότερη πολιτική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μεγάλα κράτη αυτή τη στιγμή, υπερδυνάμεις όπως η Αμερική, η ΗΠΑ και η Κίνα, που δεν υπογράφουν ακόμα και τώρα το πρωτόκολλο του Κιότο ή δεν αποδέχονται κάποιες άλλες συνθήκες για την βιώσιμη ανάπτυξη ή για την μείωση των φαινομένων αυτά που έχουμε με τη μεγάλη καταστροφή που υπάρχει στον πλανήτη και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Μιλάω πιο γενικά να το εξειδικεύσω. Ο κάθε Δήμος λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα, και αυτό προσπαθήσαμε να το κάναμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Για παράδειγμα, ψηφίσαμε μια μελέτη, η οποία ήταν με το Πανεπιστήμιο, με το Πολυτεχνείο εδώ στην Αθήνα, για το πώς πρέπει να βαδίσουμε για θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων, πώς πρέπει να έχουμε για πράσινες πολιτικές, για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Το ένα που κάναμε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε τον προαστιακό χαρακτήρα του Δήμου, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το γενικό πλοκομικό, έχει να κάνει και με τις χρήσεις γης, έχει να κάνει και με την προστασία των δασών και των κοινοχρήσιμων χώρων, άρα αυτά είναι αλληλένδετα. Πρόσφατα μάλιστα ψηφίσαμε και το νέο γενικό πλοκομικό της Λυκόβρης, που ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια χωρίς κουβέντα και συζήτηση. Το καταθέσαμε έγκαιρα στο Μητροπολιτικό Σχεδιασμό και άρα περιμένουμε και εμείς στη σειρά μας να ξεκινήσει η διαβούλευση. Είναι αλληλένδετα αυτά που σας λέω για την πράσινη πολιτική. Το δεύτερο που κάναμε είναι ότι μπήκαμε στους παιδικούς σταθμούς στην νηπιαγωγία και σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μιλήσαμε για την ουσία της ανακύκλωσης. Βάλαμε ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση του χαρτιού. Επίσης, σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου τοποθετήσαμε ειδικούς κάδους για κομποστοποίηση. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, τα οποία και αυτά μέχρι τώρα πηγαίνανε και προσταφή στην χωματερή, την κοινή χωματερή, αν δεν είναι τώρα πια χωματερή, το λέμε διαφορετικά. Κάναμε ειδική συνεργασία με το εργοστάσιο του ΕΣΝΑ, οπότε τα πράσινα που μέχρι και αυτά θάβονταν στην χωματερή, τώρα υπάρχει ειδική αξιοποίηση και επεξεργασία αυτών των πρασίνων απολυμάτων και κυπευτικά κτλ. Τα μπάζα, τα οποία και αυτά πηγαίναν προσταφή, τώρα πηγαίνουν με ειδική επεξεργασία, με ιδιώτη, και γίνεται άλλη επεξεργασία, άρα δεν καταλήγουν αυτά και αυτά στον ειδικό χώρο ταφής. Βάλαμε περισσότερους κάδους ανακύκλωσης, βάλαμε περισσότερους κάδους για κόδωνες που λέμε για την ανακύκλωση για του γυαλιού, για το γυαλιού, το γυαλί. Όπως είπα, το χαρτί δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από τους μπλε κάδους που βάλαμε σε όλα τα σχολεία, και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαμε πάνω από 10 τόνους χαρτί, το οποίο αξιοποιήθηκε. Πρόσφατα βάλαμε, πριν εννοώ τους τελευταίους μήνες, ειδικούς κόκκινους κάδους για τα ρούχα μεταχειρισμένα και τσάντες, παπούτσια κτλ. Τα οποία και είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αλλάζουμε τις λάμπες με νέες λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που αποσύρουμε τα αυτοκίνητα. Έχουμε αποσύρει πάνω από 100 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν και στη αμολύσεως και περιβαλλοντική όχληση, αλλά και πιάνανε και μια χώρο, ένα χώρο στάθμευση αυτοκινήτων, το οποίο αυτό είχαμε και ένα έσοδο, όπως και από τα άλλα είχαμε διαφορετικά έσοδα, ποικίλα κάθε φορά. Βλέπετε, ανοίξαμε ένα πολύ μεγάλο. Υπήρχε μια ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων
και μέσα πάλι από τα σχολεία, μέσα από ειδικές εκδηλώσεις και μέσα στη συνεργασία με το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και πρωτοβουλίες του ίδιου του Δήμου με εκθέσεις ζωγραφικής. Βάλαμε επίσης πάλι στη συνεργασία και το τονίζω αυτό και με την Ένωση Γονέων και με τους Συλλόγους Γονέων και Δαιμόνων των Σχολείων και τα σχολεία στη νοοτροπία να ενημερωθούν τα παιδιά, γιατί από εκείνη η βάση η παιδεία, η εκπαίδευση των παιδιών πάνω σε αυτή την κυκλική, ας το πούμε, την ανακύκλωση που σημαίνει και κυκλική οικονομία και ευαισθητοποίηση. Βγάλαμε ειδικό έντυπο το οποίο διανεμήθηκε παντού, που μιλάει για την ανακύκλωση, μιλάει για το τι πρέπει να κάνει ο κάθε δημότης, ποιον θα ενημερώνει το τηλέφωνο, ποιες ώρες, για το πότε θα βγάζει τα κλαδιά ή κάποια ογκώδια άλλα αντικείμενα, κάθε πότε περνάει το πορηματοφόρο, που σε εμάς περνάει κάθε μέρα το πορηματοφόρο και μέρα παραμέρα από τις γειτονιές περνάει το ειδικό φορτηγό της ανακύκλωσης. Βγάζουμε κάθε μέρα 2 αυτοκίνητα για την περισυλλογή των κλαδιών. Πήραμε καινούριο GCB για τον εξοπλισμό, γιατί παίζουν και αυτά ρόλο. Ενισχύει τον εξοπλισμό σου για να μπορείς να είσαι εντάξει σε αυτή την καθημερινότητά σου. Σε σχέση με τους συμπολίτες. Ενισχύσαμε το γραφείο Δημότη, γιατί αυτό δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο των ετοιμάτων των κατοίκων. Με το Cityfy που κάναμε, γιατί ο κάθε Δημότης έχει τη δυνατότητα και μέσα από το κινητό του να μπορεί να δίνει τα αιτήματά του, τις επισημάνσεις, στα παράπονα του, οτιδήποτε, τα οποία online καταγράφονται και στο γραφείο Δημότη και στο γραφείο Δημάρχου και στους αντιδημάρχους και στο site του Δήμου. Το site του Δήμου το φτιάξαμε πάρα πολύ καλά με νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε και αυτό να δέχεται και να ενημερώνει, αλλά και να δέχεται επισημάνσεις και παρατηρήσεις των συμπολιτών. Κάναμε διαβούλευση για όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, βγάλαμε ειδικές, πέρα από τις τσάδες που δίνουμε για την ανακύκλωση, που τις παίρνουμε από το Σύνδεσμο, την εταιρεία ενώ της ανακύκλωσης, βγάλαμε ειδικές τσάδες στα πλαίσια διαβεστοποίησης των κατοίκων και διανεμήθηκαν πάλι σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία, αλλά και στις λαϊκές αγορές, για τα θέματα να καταργήσουμε τις πλαστικές σακούλες. Βγάλαμε ειδικές τσάντες με το σήμα του Δήμου και με ένα πρόγραμμα που βγάλαμε πολύ καθαρά για σένα, ήταν το μήνυμα και το σύνθημα της ευαισθητοποίησης. Τέτοιες δράσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυξήσαμε επίσης σε πολλά σημεία την αντικατάσταση, όπως είπα, αφού αλλάζουμε και τους λαμπτήρες, πρέπει και ο κόσμος να μπει σε αυτή την νοοτροπία. Βάλαμε ειδικούς κάδους για τους λαμπτήρες που είναι πάνε για ανακύκλωση. Το ίδιο έχουμε κάνει και για μπαταρίες, όπως είπα, για ρούχα, για λάδι ανακυκλώσιμο, το οποίο χρησιμοποιημένο λάδι εννοώ, το οποίο έχουμε σε 2-3 σημεία που μπορεί ο κάθε δημότης να βάλει το ανακυκλώμενο, το χρησιμοποιημένο, ήδη χρησιμοποιημένο λάδι, και βέβαια μικρές συσκευές ηλεκτρονικές και ηλεκτρονικές, μεγάλες και μικρές, ή με τηλέφωνο, ή έχουμε ειδικούς κάδους, το οποίο και αυτό εξυπηρετεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, σας ανέπτυξα τώρα. Ναι, μια ολοκληρωμένη πράσινη πολιτική. Και συγχαρητήρια, Δήμαρχε, γιατί είναι πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, διότι δεν γίνεται με μια πρωτοβουλία ή σε ένα χρόνο. Αυτό τα κάναμε στα δικά. Αυτό θέλει διάρκεια και ολόκληρη. Και μάλιστα είμαστε από τους Δήμους που μειώσαμε και τα απορρίμματα προς το ΧΙΤΑ. Και φυσικά αυξήσαμε και την ανακύκλωση, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων είχαμε μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της ανακύκλωσης και φυσικά μείωσης, και αυτό σημαίνει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο, γιατί εμείς πληρώνουμε πάνω από 50-55 ευρώ τον τόνο ό,τι πηγαίνει στο ΧΙΤΑ, οπότε καταλαβαίνετε και υπάρχει και μια εξοικονόμηση. Αυτό λοιπόν τώρα το μετατρέψαμε, γιατί ένα εύλογο ερώτημα, και τι κάνετε μετά. Όλα αυτά τα έσοδα που έχουμε δεξιά-αριστερά, ας πούμε, τώρα υπογράφω προγραμματική σύμβαση με την αγορά ενός νέου πορηματοφόρου που ήταν όλα παλιά. Μιλάμε από τη δεκαετία του 2004. Ήταν το τελευταίο πορηματοφόρο που αγοράστηκε στο Δήμο Λυκόβητης Πεύκης. Καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια παίρνουμε ένα καινούργιο πορηματοφόρο, μεγάλο μάλιστα, είναι 180.000 ευρώ, με μετρητά, το οποίο δεν πήγαμε ούτε στη διαδικασία της δανειοδότησης, leasing. Το αγοράζουμε και είμαστε τώρα στην υπογραφή της σύμβασης. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας και ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε και πάλι μαζί μας για να πούμε στους δημότες σας τι άλλο να περιμένουν από εσάς.